από την πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Παπανδρέου είναι στα πράγματα γιατί τον θέλει ο Αμερικάνος. Η Ευρώπη έχει απογοητευτεί. Υπάρχει μια απογοήτευση. Τον κρατάει ο κύριος Ομπάμα. Για λόγους ο οποίος ο κύριος Ομπάμα προφανώς είναι πολύ βαρύ αυτό που λέτε. Είναι πολύ βαρύ αυτό που λέτε. Καταρχήν ο κύριος Ομπάμα από πού και πού μπορεί να καθορίζει ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός ή δεν θα είναι. Θέλει, δεν θέλει. Συνήθως τα κόμματα στην Ελλάδα ακόμα τα ψηφίζουμε εμείς. Δεν τα ψηφίζουμε. Είναι βαρύ ή ελαφρύ, δεν με ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή μόλις γνωρίζουμε εμείς ψηφίζουμε. Η μόνη στήριξη που έχει σήμερα ο κύριος Παπανδρέου είναι από την Αμερική. Η Ευρώπη είναι απογοητευμένη μαζί του. Αυτή είναι η δική μου σκέψη και απόφαση και δεν αναλύθηκε να κάνετε από τίποτα. Πάντως η μόνη στήριξη μπορεί να έχει οποιοδήποτε πολιτικό στελεχό και οποιοδήποτε πολιτικό είναι από τον ελληνικό λαό. Δεν είπα εγώ αυτό. Γιατί το αλλάζετε, γιατί προσπαθώ να σητάει η ερμηνεία. Είπα ότι ο κύριος Παπανδρέου αυτή τη στιγμή στηρίζεται από τον Ομπάμα. Δεν έχει καμία αξία, κύριε. Καταρχήν δεν αποδεικνύεται. Κατά δεύτερον, δεν έχει καμία αξία. Άμα ο λαός πει όχι, είναι όχι. Είτε πει ο Ομπάμα ή οποιοδήποτε Ομπάμα, δεν πέσει κανένα. Γιατί πάτε σε αυτό το πράγμα. Ο Ομπάμα αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος αρχηγός κράτους που στηρίζει τον κύριο Παπανδρέου. Η Ευρώπη δεν τον στηρίζει. Ο κύριος Ομπάμα στήριξε την Ελλάδα και εγώ χαίρομαι που στήριξε την Ελλάδα, διότι θέλω να σας θυμίσω. Καλά, εντάξει. Με συγχωρείτε, άλλα λέγαμε. Άλλα λέγαμε, λέγαμε ότι τα έπαιξε η Μέρκελ και η Μέρκελ άλλαξε θέση. Και να σας θυμίσω ότι ήταν προηγούμενος. Και μακάρι, να το έπαιρνε και άλλη φορά. Και έρχομαι και λέω. Ο κύριος Ομπάμα λοιπόν, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την Ελλάδα και τον ακούσαμε πάρα πολύ προσοχή, μία λέξη αρκούσε για να βγούμε από την ύφεση. Μία λέξη αρκούσε για να αλλάξουν τα πάντα. Μία λέξη του αρκούσε για να μπορέσουμε να εξαφανίσουμε το χρέος. Ότι έχει ΑΟΣ το Καστελόριζο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αν έκανε αυτή τη δήλωση, από αύριο το πρωί μπαίναν μπρος οι μηχανές. Να έλεγε αυτή τη λέξη. Υπάρχει ΑΟΣ το Καστελόριζο. Από εκεί πέρα αρχίσαν οι μηχανές. Τρέχαν οι μηχανές. Αλλά αυτά δεν λέγονται. Απλώς είναι μια στήριξη στον κύριο Παπανδρέου, την οποία καλοδέχομαι. Δεν την αρνούμε, την καλοδέχομαι. Αλλά από εκεί πέρα όμως η Ευρώπη προφανώς γνωρίζει ότι με τον κύριο Παπανδρέου δεν μπορεί να προχωρήσει.